από τον γύψο της σκοτεινής επταετίας στην αναγέννηση και εξέλιξη των ιδεών. Αυτό το ταξίδι γίνεται μέσα από την έκθεση 50 χρόνια μεταπολίτευσης στο πατάρι της Βικελαίας Βιβλιοθήκης που ξεκινάει τον Νοέμβριο του 1973 με την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Η έκθεση κάνει μια ιστορική αναδρομή στην αποκαλούμενη γενιά της αμφισβήτησης που έζησε μια εποχή γεμάτη εντάσεις προσδοκώντας ένα καλύτερο μέλλον. Εδώ μπορείτε να δείτε μια έκθεση από περιοδικά, το underground τύπου βασικά, όπως είναι το ιδεοδρόμιο, ο σχολιαστής, το αντί, το αρνούμε, διάφορες μπροσούρες αναρχικές που κυκλοφορήσαν τότε το 1974-1975. Εκεί ο θεατής μπορεί να δει μέσα από τον περιοδικό τύπο της εποχής, τα λογοτεχνικά βιβλία και τα εξώφυλλα των δίσκων, πώς φυρηλατήθηκαν τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης μέσα από τις κοινωνικές ζυμώσεις. Πολιτική, ανθρώπινα δικαιώματα, κινήματα, ιδεώδη και απόψεις που τότε δεν χωρούσαν στα στενά πλαίσια της συντηρητικής ελληνικής κοινωνίας, είχαν πρωταγωνιστική παρουσία σε αρκετά έντυπα και βιβλία που ήταν μπροστά από την εποχή τους. Όλα τα προβλήματα ξεκινούσαν από την πολιτική κατάσταση της χώρας, ήταν κυρίως κοινωνικά, με την κλιματική αλλαγή, με τη θέση της γυναίκας, των ομοφιλόφιλων, δηλαδή πράγματα καινούργια, τα οποία τότε ήταν σε μια κοινωνία συντηρητική και γι' αυτό τα βγάζανε, φαινόντουσαν όλα παράξενα. Ο κόσμος τα δέχτηκε τότε. Πολύ δύσκολα, πολύ δύσκολα. Όλο αυτό το ρεύμα όμως ξαπλώθηκε σε όλη την Ελλάδα, δηλαδή στη δεκαετία του 70 μετά, από το 75, 76, 77, που άρχισε να παίρνει ένα τέλος λιγάκι αυτό, όλη η γενιά αυτή ξαπλώθηκε στην Ελλάδα και γι' αυτό δημιούργησε όλο αυτό το κλίμα, το καινούριο στην Ελλάδα. Ο Νίκος Μανούσης έζησε τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, όταν και αυτό συμμετείχε ως πολίτης στον παλαϊκό ξεσηκωμό κατά του καθεστώτος. Το πιστέψαμε πάρα πολύ ότι θα αλλάξουμε τον κόσμο. Πάρα πολύ. Και γι' αυτό αυτό που κάνω τώρα είναι μια τιμή, ένα χρέος τιμής σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί να φανταστείτε ότι υπήρχαν άνθρωποι εδώ που αυτοκτονήσαν από την απογοήτευση. Ήταν άνθρωποι εδώ που εξαφανιστήκανε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή για το κοινό καθημερινά στις ώρες λειτουργίας των καταστημάτων μέχρι τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου.